Στην Κορινθία τώρα, όπου ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Γιώργος Δέδες αναφέρθηκε στον προϋπολογισμό της περιφέρειας για το 2012, του οποίου υπήρξε εισηγητής. Ο κύριος Δέδες υποστήριξε πως θα είναι ένας προϋπολογισμός με έμφαση στα έργα ανάπτυξης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ήδη για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο έχουν γίνει δημοπρατήσεις σημαντικών έργων με έμφαση στα έργα κλίμακας ανάπτυξης και υποδομών που θα προσφέρουν θέσεις εργασίας. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο του τελευταίου της χρονιάς είχαμε την υπερψήφιση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 2012. Γνωρίζουν όλοι οι πολίτες ότι οι κρατικές επιχορηγήσεις προς τις περιφέρειες, οι ΚΑΠ όπως λέγονται, κεντρικοί αυτοτελείς πόροι, έχουν μειωθεί. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε έναν προϋπολογισμό ο οποίος θα είναι ρεαλιστικός και εφαρμόσιμος. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να διαφυλάξουμε με τρόπο απόλυτο τόσο τη λειτουργία των περιφερειακών ενωτήτων και της περιφερειακής διοίκησης, όσο και την ασφάλεια των εργαζομένων, οι οποίοι αμείβονται και μισθοδοτούνται μέσα από αυτόν τον προϋπολογισμό. Νομίζω ο τρόπος ο οποίος εφαρμόστηκε ο προϋπολογισμός της προηγούμενης χρονιάς, της χρονιάς που μας πέρασε, το 2011, αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι υπάρχει η πρόνοια από την περιφερειακή ηγεσία και τη διοίκηση της περιφέρειας, ώστε απρόσκοπτα να συνεχιστούν η λειτουργία των δομών που προβλέπει ο Καλλικράτης και ταυτόχρονα να χαραχτούν και αναπτυξιακές πολιτικές που θα αφορούν τις καινούργιες υποδομές που έχει ανάγκη περισσότερο παρά ποτέ ο τόπος μας. Έτσι και ο προϋπολογισμός του 12, με νέα έμπνευση, θα είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος οθεί ταυτόχρονα τα πράγματα και στην αναπτυξιακή τους κατεύθυνση, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εμείς δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε μία απλή διαχείριση, αλλά κυρίως για να δημιουργήσουμε εκείνες τις στρατηγικές, εκείνες τις παρεμβάσεις που θα μπορέσουν να βοηθήσουν την κοινωνία να ξεπεράσει την κρίση. Και ειδικά τη δικιά μας την κοινωνία, την Πελοποννησιακή Περιφερειακή Κοινωνία και την Κορινθία κατ' επέκταση. Θα ήθελα να πω ότι το 2012 θα είναι η χρονιά των έργων. Ξεκινάμε ήδη Γενάρη και Φλεβάρι τις δημοπρατήσεις σημαντικών έργων που είναι είτε στο τεχνικό μας πρόγραμμα είτε στο ΕΣΠΑ. Και ταυτόχρονα θα συνεχίσουμε την ίδια πορεία όλη τη χρονιά με στοχευμένες δράσεις. Όχι έργα μικρά, αναποτελεσματικά που δεν συνδέονται μεταξύ τους, όχι έργα για εξυπηρέτηση τοπικών πελατειακών συμφερόντων, αλλά έργα κλίμακας, έργα ανάπτυξης, έργα υποδομών τα οποία θα προσφέρουν και θέσεις εργασίας για να χτυπήσουμε το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας, αλλά ταυτόχρονα θα δημιουργήσουν τις στέρεες δομές πάνω στις οποίες θα μπορεί να πατήσει η ανάπτυξη κοινωνίας. Είμαστε αισιόδοξοι παρά το η δύσκολη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε ως χώρα, ως πατρίδα, ως κοινωνία, ως έθνος και πιστεύουμε ότι η ελπίδα θα γεννηθεί μέσα από τις περιφέρειες, μέσα από τις δράσεις σε τοπικό επίπεδο και μέσα από στοχευμένες πολιτικές και στρατηγικές.